Έχουμε στη γραμμή, τον καλησπερίζουμε, τον team manager του Δικεφάλου, τον Μιχάλη Γιαννακίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, καλά. Προσπαθούμε, εδώ πέρα. Δεν είστε κάπου σε κίνηση, ησυχία ακούω. Γιατί αυτό λέγαμε ότι όλη η Θεσσαλονίκη είναι, δεν υπάρχει διαφυγή από πουθενά. Όχι, είμαι στο γήπεδο αυτή τη στιγμή. Απλά πήγα σε ένα ήσυχο μέρο για να μπορώ να σα μιλήσω. Καθίστε εκεί μέχρι τι 12 το βράδυ. Την καλύτερη δουλειά κάνετε. Ναι, καθίστε εκεί. Ναι. Έχουμε δει και αυτά που γίνονται στον δρόμο εδώ πέρα. Οπότε καλύτερα να είμαστε στο γήπεδο. Να μην ναι. Σε ανάλογη κίνηση θα παρακάμψω το Στέργιο, αν και από την άλλη πλευρά τη πόλη. Φαντάζομαι ότι σε αντίστοιχη κίνηση ελπίζεται και προσδοκάται και για το αυριανό παιχνίδι. Καλό. Βέβαια, περιμένουμε αύριο τον κόσμο να είναι στο γήπεδο, να γεμίσει το γήπεδο με όσο μπορούμε να γεμίσει, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και τα πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθήσουμε του ΕΟΔΗ. Αλλά θεωρώ ότι αύριο είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι σημαντικό. Θέλει ο κόσμος να έρθει να δει την ομάδα και ελπίζω και εμείς αύριο να τους κάνουμε χαρούμενους και να πάρουμε και εμείς την πρώτη μας νίκη. Μιχάλη, είναι πρόβλημα για όλες τις ομάδες, όχι μόνο του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, αλλιώς το είχαμε στο μυαλό μας, δεν ξέρω τη δικιά σου άποψη, θα την ακούσω, ότι ο κόσμος ανυπομονούσε να πάει στα γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, όπου υπάρχει αθλητισμός, αλλά και αυτό που είπες για τα πρωτόκολλα και τους περιορισμούς, νομίζω είναι ανασταλτικός παράγοντας, χωρίς να οφείλεται μόνο εκεί το γεγονός ότι πολλοί κόσμος δεν πάει στα γήπεδα γενικότερα. Όχι μόνο στο μπάσκετ, και στον κόσμο, ναι, θα πω εγώ. Στην Τούμπα, στο Καραϊσκάκι, στο Βικελίδης, δεν είναι η εικόνα που περιμέναμε όλοι. Ακριβώς, συμφωνώ μαζί σας. Και είναι δυστυχώς για τις ομάδες ένα μεγάλο μέρος και έσοδων, γιατί εμείς με την διοίκηση που ήταν από πέρσι την καινούργια και έτσι όπως πήγαν τα πράγματα και πέρσι, φέτος θεωρούσαμε ότι θα υπήρχε ο κόσμος δίπλα μας και στα διαρκείας και σε όλα. Και εντάξει, φταίει πολύ μεγάλο κομμάτι, θεωρούμε, αυτό το πράγμα έτσι όπως έχει γίνει με τα πρωτόκολλα. Mm-hmm. Αλλά δεν πειράζει. Ελπίζω τώρα ότι αύριο ο κόσμος θα είναι δίπλα μας, έτσι, γιατί θεωρώ ότι θέλει να δει την ομάδα, θέλει να μας βοηθήσει και πιστεύουμε αύριο ότι θα είναι κοντά μας για να μας βοηθήσει όσο μπορεί από την πλευρά του ο κόσμος και να μπορέσουμε κι εμείς, όπως είπα και πριν, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πάρουμε την νίκη. Πάντως, Μιχάλη, και με την εικόνα από τις κερκίδες στο μάτς με την Ίμπουργκ, ο κόσμος δεν ήταν πάρα πολλής. Αλλά έχει την ιδιότητα το παλατάκι με την ακουστική του, δηλαδή αν 100 άτομα συγχρονιστούν μαζί, να σου δίνει την εικόνα ότι είναι γεμάτο. Δεν ξέρω αν το νιώθεις και εσύ από το παρκέ έτσι, αλλά όταν πραγματικά έχει κόσμο όμως, μιλάμε για 3.000, 4.000, 5.000 ή παραπάνω, πραγματικά είναι πολύ σύν για την ομάδα. Καλά, ναι, εγώ έχω πει και σε πολλές συνεδρίες, όταν ήμουν παίχτης ακόμα στον ΠΑΟΚ, ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι στο μπάσκετ ουσιαστικά παίζουν 5 ο έκτος παίχτης. Αυτός, δηλαδή, εντάξει, τώρα σκεφτείτε αύριο π.χ. να έχουμε 6.000 κόσμο, τι έχει να γίνει εδώ πέρα μέσα στο παλατάκι, έτσι. Δηλαδή, θα γίνεται χαμός, θα υπάρχει μεγάλη πόρωση και από τους παίχτες μας. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να είναι δίπλα μας. Εντάξει, δεν το συζητάω αυτό. Οπότε, ναι, όχι μόνο από 1.000 και 2.000, όπως είπατε, οπαδούς, αλλά θεωρώ ότι αν μπορέσουμε αύριο το γήπεδο να είναι με 4 με 5.000 κόσμο, θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ομάδα. Εγώ νομίζω, Μιχάλη, ότι πρέπει να παίξει μπάσκετ και ο κόσμος, γιατί εντάξει, πάντα ο κόσμος για κάθε ομάδα είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, αλλά όταν από μια ομάδα λείπουν παίκτες όπως ο Λόβ και ο Κάρτερ, νομίζω κάπου πρέπει αυτό να αντισταθμιστεί. Έτσι θεωρώ εγώ. Ναι, εντάξει, δυστυχώς εμείς είμαστε λίγο άτυχοι φέτος και ακόμα είμαστε και άτυχοι και στο παιχνίδι μέσα. Δηλαδή, να και το τελευταίο σουτ που έβαλε ο παίκτης της Νίμπρου και αντί να κερδίσουμε εμείς, κέρδισε η Νίμπρου. Okay. Δεν πειράζει, είπαμε ότι συνεχίζουμε. Θα παίξουμε το ίδιο δυνατά. Οι απουσίες δυστυχώς είναι μέσα στο πρόγραμμα. Έτσι. Ναι, αλλά είναι μαζεμένες όμως. Δηλαδή, σε κάθε αγώνα σχεδόν, Μιχάλη, υπάρχει τραυματίας. Δηλαδή, είναι κάτι που πέρσι η ομάδα δεν το αντιμετώπισε. Ναι. Είναι και τα διπλά παιχνίδια φέτος. Ναι, είναι και τα διπλά παιχνίδια, έχεις δίκιο. Αλλά τραυματισμοί, όχι να χάσει ο παίκτης δύο προπονήσεις. Μιλάμε για τραυματισμούς σοβαρούς. Και του Γιώργου του Καμπερίδη, ναι. Και του Ζερμέιν και του Τζος Κάρτερ. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερο βέβαια του Κάρτερ. Πάλι καλά να λέμε, δεν ξέρω πώς το βλέπετε στην ομάδα.
για τον Τζος Κάρτερ. Ναι, εντάξει, εννοείται ότι όσο πιο λίγο κάθεται ένας παίκτης τραυματισμός, πάλι καλά να λέμε. Είναι σημαντικό αυτό. Αλλά ξαναλέω ότι εντάξει, όσο και να λέμε ότι είμαστε άτυχοι με τους τραυματισμούς και με αυτά, δεν έχει να κάνει με την απόδοσή μας. Απόδοση μας πρέπει να είναι ολονών των παιχτών 100% να δώσουν αυτό που πρέπει να δώσουν για να μπορέσει η ομάδα αύριο να πάρει την νίκη. Μιχάλη, υπάρχει στην ομάδα πίεση. Το είπε ο προπονητής μετά το μάτς με το Λαύριο, αν δεν κάνω λάθος, ότι έχουμε στην πλάτη μας πολύ πίεση. Έχει ομάδα πίεση και αν υπάρχει από την αρχή αυτή η πίεση, μήπως αυξήθηκε μετά τις τέσσερις ήττες. Κοιτάξτε, υπάρχει όταν είσαι στον ΠΑΟΚ, υπάρχει πάντα πίεση. Έτσι, αυτό είναι αναφυσβήτητο. Αυτό εννοούσε αλλά... ο coach. Αυτό εννοούσε ο coach. Γιατί η πίεση πάντα υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Μήπως εννοούσε κάτι εντάξει, άλλο. Υπάρχει πίεση στο γεγονός ότι ας πούμε επειδή πέρσι η ομάδα τελείωσε μέσα στην πρώτη πεντάδα, ότι ουσιαστικά θα πρέπει πάλι φέτος η ομάδα να είναι εκεί πέρα. Mm-hmm. Ναι, να το επαναλάβει. Εντάξει. Εμείς όπως είπαμε βήμα-βήμα στόχο έχουμε η ομάδα πρώτα-πρώτα να ξεχρεώσει τα πάντα γιατί ο πολύς ο κόσμος ίσως επειδή πέρσι ξεχρέωσε ένα μεγάλο κομμάτι παιχτών, μάνατζερ και σε όλα τα άλλα θεωρεί ο κόσμος ότι η ομάδα έχει ξεχρεώσει πλήρως. Η ομάδα δεν έχει ξεχρεώσει ακόμα πλήρως. Δηλαδή μην σας πω ότι έχει ξεχρεώσει μόνο τα 2/4. Mm-hmm. Από αυτό που ήταν χρεωμένοι. Οπότε ο πραγματικός στόχος ακόμα που έχει η ομάδα είναι να ξεχρεώσει και να κάνει ένα σημαντικό βήμα. Κάναμε ένα budget πάλι στα οικονομικά δεδομένα της διοίκησης, στο οποίο έτσι θέλουμε η ομάδα με αυτό το budget που έχουμε κάνει να βγάλει όσο ψηλότερα γίνεται. Αλλά είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, ότι ο κόσμος ο πολίτης θεωρεί ότι η ομάδα ίσως έχει ξεχρεώσει πλήρως. Δεν έχει ξεχρεώσει πλήρως σε καμία περίπτωση. Έτσι, οπότε πάμε βήμα-βήμα. Αυτό που έχει πει ο πρόεδρος της διοίκησης, να ξεχρεώσει η ομάδα και να κάνουμε αυτά τα χρόνια μια ικανοποιητική ομάδα, έτσι ώστε και ο κόσμος να χαίρεται μέσα στο, όταν έρχεται στο γήπεδο και βλέπει την ομάδα. Εμείς αυτό θέλουμε. Η ομάδα να είναι ανταγωνιστική, να παλεύει όλα τα παιχνίδια και όπως θεωρώ από την εμπειρία που έχω εγώ και σαν παίκτης όταν ήμουν, ο κόσμος άμα σε βλέπει ότι παλεύεις, διεκδικείς το παιχνίδι και χάνεις, άμα χάνεις έτσι από την Ίμπουρκ όπως χάνεις, εντάξει. Παίζει μετά ρόλο και η ατυχία. Μεγάλο ρόλο. Βέβαια. Εντάξει, ήταν κρίμα για την προσπάθεια της ομάδας, Μιχάλη, το τελευταίο δίλεπτο, δύο και κάτι, γιατί πραγματικά έγινε μεγάλη προσπάθεια, χωρίς τον Λόβ, χωρίς τον Κάρτερ, χωρίς τον Καμπερίδη. Το πάλεψε η ομάδα μέχρι εκεί που δεν πήγε. Και από μία φάση πραγματικά την είδα 10 φορές, η μπάλα πήγε να χαθεί, κόντρα λες και είμαι στο ποδόσφαιρο με καραμπόλα, πήγε σε παίκτη γωνία, πέταξε την μπάλα, okay, είναι απίστευτος τρόπος το πως χάθηκε η νίκη. Ακριβώς. Αλλά νομίζω το αυριανό μας είναι πολύ πιο σημαντικό για την ομάδα. Όχι γιατί είναι τοπικό ντέρμπι, το λέω καθαρά βαθμολογικά, γιατί και το πρόγραμμα συνέχεια, δεν ξέρω, φαντάζομαι το κουβεντιάζετε κι εσείς. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζω στον κόσμο ότι παίζει μετά με Γαλατασαράι στο Παλατάκι και Καπάκια με Περιστέρι και Παναθηναϊκό. Δηλαδή το ξεκίνημα είναι πολύ ζώρικο. Ναι, ναι, ναι. Και μετά πάμε Νίμπουργκ και μετά Ολυμπιακό. Και μετά Ολυμπιακό. Έχει συνέχεια, έχεις δίκιο. Ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, είναι δύσκολο το πρόγραμμα, δεν αντιλέγω, αλλά εμείς κοιτάμε το κάθε μάτι ξεχωριστά. Έτσι, τώρα, αύριο είναι ο Ηρακλής, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι άμα είμαστε έτσι όπως πρέπει να είμαστε εμείς, θεωρώ ότι θα πάρουμε τη νίκη. Οπότε μην πάμε στη Γαλατασαράι, κοιτάξουμε μόνο το αυριανό το μάτς. Mm-hmm. Και μετά... Λοιπόν, έχουμε πάλι τον Μιχάλη Γιαννακίδη. Έλα, Μιχάλη. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, ναι. Ναι, είχαμε έπεσε γραμμή μάλλον. Ναι. Το λύσαμε. Λέγαμε λοιπόν γιατί την ανάγκη η ομάδα να δει μόνο το αυριανό μάτς και νομίζω έτσι θα το αντιμετωπίσει και ο coach και οι παίκτες και εσείς και γενικότερα όλος ο οργανισμός. Τον Ηρακλή πώς τον βλέπετε, Μιχάλη, από το ξεκίνημά του? Εντάξει, καλύτερο από ό,τι τον περιμένατε, χειρότερο, και αυτός ακόμα ψάχνεται. Ποια είναι η άποψή σας? Εντάξει, θεωρώ ότι και ο Ηρακλής ψάχνεται γενικά. Έχει κάνει και αυτός ήττες, δηλαδή με την χθεσινή, προχθεσινή ήττα που έκανε ο Ηρακλής. Okay. Αλλά ό,τι και να είναι ο Ηρακλής, εμείς πρέπει να κοιτάξουμε το δικό μας παιχνίδι και εμείς να παρασύρουμε τον Ηρακλής στο δικό μας παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν πρέπει ούτε να παρασυρθούμε στο παιχνίδι που θέλει να κάνει ο Ηρακλής. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι γιατί όπως είδαμε και με το Περιστέρι στο Ευανόφιο πήγε να γυρίσει το ΜΑΤ έτσι, με κάποια τρίποτα του Ντάγκλας και με αυτά. Οπότε πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά θεωρώ.
με τον Ηρακλή. Ναι. Για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Γενικότερα πάντως, χωρίς να είναι, νομίζω δεν είναι ελαφρυντικό ούτε εσείς το επικαλείστε. Δηλαδή, εγώ και τον κότς δεν άκουσα να λέει δικαιολογίες. Απλά καταγράφει μια πραγματικότητα. Είναι γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ που είχε τύχει πέρσι σε ορισμένα παιχνίδια, φέτος δεν την έχει στο ξεκίνημα. Δηλαδή, τα σουτ του ΠΑΟΚ μπαίνουν και βγαίνουν, των αντιπάλων βγαίνουν και μπαίνουν, αλλά ίσως είναι και μέσα στο παιχνίδι όλα αυτά. Νομίζω συμφωνείς, ε. Ναι, ακριβώς όπως είπατε και εσείς, είναι μέσα στο παιχνίδι. Πέρσι βάλαμε κάποια καλάθια στο τέλος και κερδίσαμε. Και μεγάλα σουτ, ναι. Τα χάνουμε. Ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτό στη συνέχεια σε όλο το πρωτάθλημα. Ελπίζω κάποια στιγμή να γυρίσει αυτό και να είναι και με εμάς λίγο η τύχη. Mm-hmm. Τελευταία ερώτηση από μένα, Μιχάλη. Δεν ξέρω μετά ο Νίκος αν θέλει κάτι να σε ρωτήσει. Υπάρχει αίσθηση, τουλάχιστον σε μένα, ότι ο coach περιμένει το κάτι παραπάνω από όλα τα παιδιά. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν είναι έτοιμος. Νομίζω και ο coach το λέει και εσύ το λες και όλη η ομάδα. Είναι έτσι ή δεν είναι? Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι από κάποιους παίκτες, χωρίς να τους ονομάσουμε, είναι η ομάδα ευχαριστημένη, από κάποιους δεν είναι, ή συνολικό είναι το θέμα και είναι ένα στάδιο που πρέπει να περάσει μια ομάδα στο ξεκίνημα της σεζόν, ανεξάρτητα αν έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα όπως ο ΠΑΟΚ? Ναι, κοιτάξτε, η ομάδα γενικά έχει κάποια διαστήματα στα οποία παίζει ομαδικά πολύ καλά και έχει κάποια διαστήματα στα οποία δεν παίζει καλά. Σίγουρα υπάρχουν παίκτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή ίσως να μην δίνουν αυτό που θέλουμε εμείς να πάρει και ο προπονητής, ας πούμε, από τους παίκτες, αλλά και η ομάδα στο σύνολο. Αλλά αυτό πιστεύω ότι θα ξεπεραστεί σιγά σιγά μόλις αρχίσουμε και κερδίζουμε. Δηλαδή τώρα ίσως υπάρχει και η ψυχολογία, ξέρετε, στην οποία μήπως γίνει εκείνο, μήπως γίνει το άλλο. Θα πρέπει όλοι να αποβάλουμε αυτό το πράγμα και να λέμε ότι σήμερα, ας πούμε, θα γίνει αυτό και θα κερδίσουμε και τέλος. Πρέπει λίγο να ανεβούμε όλοι οι παίχτες, θεωρώ, και ψυχολογικά, για να μπορούν να πάρουν τα πάνω τους, και θεωρώ ότι μία νίκη θα μας δώσει όθηση σε αυτό. Οπότε θεωρώ ότι αύριο ότι όλοι οι παίχτες θα δώσουν το κάτι παραπάνω, έτσι ώστε να μπορέσει και η ομάδα να πάρει αυτό το θετικό αποτέλεσμα που χρειάζεται. Είναι η μοίρα των μεγάλων ομάδων, Μιχάλη, ότι το φάρμακο το μοναδικό είναι οι νίκες. Μιχάλη, ναι, όπως μου έλεγε ένας... συγγνώμη, διέκοψα. Όχι, ολοκλήρωσε. Όπως μου έλεγε ένας προπονητής όταν ήμουν παίχτης, η νίκη τα σκεπάζει όλα. Όλα όμως. Η ήττα τα ξεσκεπάζει. Αλήθεια, μεγάλη αλήθεια είναι αυτή. Πριν, στο ξεκίνημα με την πρεμιέρα της σεζόν, έγινε μια νίκη εκτός προγράμματος και για τον Άρη και γενικά για το πρωτάθλημα, νομίζω. Εντάξει, ο Άρης προσπαθεί να διαχειριστεί και νομίζω το κάνει καλά. Πώς υποδεχθήκατε ως μπασκετική, γιατί είστε και πιο πολιτισμένοι στο μπάσκετ από το ποδόσφαιρο, με το οποίο καταπιανόμαστε και εγώ ως τέλειος καθημερινά αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν μεγάλη έκπληξη. Ναι, εντάξει. Και ειδικά όταν στο ημίχρονο κερδίζει και με 17 πόντους ο Παναθηναϊκός, θεωρώ ότι δεν περίμενε κανείς ότι θα γίνει η νίκη του Άρη. Και με 10 πόντους, όμως, δείχνει... ούτε καν στον πόντο. Ναι, και με 10 πόντους. Φοβερό, ναι. Παρ' όλα αυτά δείχνει ίσα ίσα, αυτό πρέπει να είναι μάθημα για όλες τις ομάδες, ότι ακόμα και με 17 πόντους, με 20 πόντους να χάνεις από κάποια ομάδα, ακόμα όπως είναι και ο Παναθηναϊκός, ότι αν εσύ παλέψεις, δώσεις αυτό που πρέπει να δώσεις και κάνεις το πλάνο του προπονητή, ότι να, μπορώ να κερδίσω και εγώ και τον Παναθηναϊκό και οποιονδήποτε. Το θέμα είναι ότι ο Άρης δεν σταμάτησε να παίζει, διεκδίκησε την νίκη μέχρι τέλος και κατάφερε και κέρδισε. Και είναι οπότε και... είναι mm-hmm. ένα καλό μάθημα για όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Και για μένα, αν θες, ο ΠΑΟΚ από πέρυσι και ο Άρης από φέτος, βέβαια είναι νωρίς, αλλά δείχνει καλά δείγματα, αποδεικνύουν ότι κόντρα στα προβλήματα, σε παλιές οφειλές, κόντρα στο να πληρώνεις δύο ομάδες ταυτόχρονα, μπορείς, αν κάνεις καλές επιλογές, να δημιουργήσεις μια καλή ομάδα. Δηλαδή, αν πας σε στοχευμένες κινήσεις, μπορείς να κάνεις κάτι καλό και που δεν θα κοστίζει και πάρα πολύ κιόλας. Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε και το γεγονός είναι ότι ναι. Εντάξει, είναι να ξέρουμε και το τι θέλουμε, έτσι, από ναι. την ομάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, ο Άρης τώρα έπαιξε πρώτη αγωνιστική με Παναθηναϊκό, ίσως χωρίς άγχος, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Στο δεύτερο ημίχρονο άρχισε να βάζανε κάποια σουτ και όλα αυτά, οπότε γύρισε το μάτς. Εγώ θα συμπληρώσω, Μιχάλη, σε αυτό που συζητάμε τώρα τελευταία, ότι θα πρέπει να σε αφήσουν και οι διαιτητές να διεκδικήσεις νίκη από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχε φτάσει να είναι ταμπού, ας πούμε, να χάνει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μία φορά στην κανονική διάρκεια πέρα τα μεταξύ τους. Φαντάζομαι το έχεις βιώσει και σαν παίκτης. Ναι, δηλαδή, ναι, συμφωνώ
συμφωνώ. Είναι άθλημα. Δηλαδή, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, τον Ηρακλή, ο Ηρακλής, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, δεν χάλασε ο κόσμος. Τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε ότι για τους δύο χαλούσε ο κόσμος. Θέλανε μόνο στα μεταξύ τους να χάσουν, να θα χάσουν. Και έχει λείψει αυτό, ναι, νομίζω, ο ανταγωνισμός. Συμφωνώ με αυτό και ίσα ότι αν ας πούμε κερδίσει π.χ. όπως λέμε οι ομάδες Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό θα είναι και πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Αυτό δηλαδή να μην ο Ολυμπιακός με ποιον παίζει με αυτόν. Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε ό,τι και να γίνει. Ο Παναθηναϊκός με ποιον παίζει με αυτόν. Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε ό,τι και να είναι. Αυτό δεν πρέπει να υπάρχει. Έχει χάσει πολλά το άθλημα στην Ελλάδα νομίζω. Μακάρι να φτιάξει και να βλέπουμε και καλύτερες διαιτησίες γιατί. Ας μην το ανοίξουμε το θέμα τώρα. Έχω πολλές ενστάσεις και για το μάτς με τον Προμηθέα. Έχω ενστάσεις, Μιχάλη, και για το μάτς με την Ήμπου. Αλλά οκ, τα αφήνουμε για μια άλλη φορά. Ας μείνουμε στο αύριο, στο ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Μακάρι να έχει κόσμο το παλατάκι. Να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Και θα πω από την πλευρά μου να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Okay. Αυτό ακριβώς και εμείς αυτό θέλουμε. Να η ομάδα μας δεν είναι συγκεντρωμένη για 40 λεπτά όπως είπα πριν και να πάρουμε και εμείς την πρώτη μας νίκη γιατί είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία της ομάδας και για τη συνέχεια της ομάδας. Ευχαριστούμε Μιχάλη. Καλό απόγευμα, καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια Μιχάλη, να είσαι καλά.